Το πόρισμα των ελεγκτών υγείας φέρνει στο φως παρατυπίες, απευθείας αναθέσεις και κατασπατάληση δημόσιου χρήματος από το ΚΕΛΠΝΟ την τριετία από το 2012 ως το 2014. Το διάστημα αυτό, σύμφωνα με το πόρισμα, μοιράστηκαν με παράτυπο τρόπο περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ σε 15 εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές, για την επικοινωνιακή εκστρατεία του ΚΕΛΠΝΟ. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένα κλίμα συνολικής εξυγίανσης σε όλο το σύστημα υγείας. Έχουμε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πόρισμα που αφορά το ΚΕΛΠΝΟ. Διαδικασία ελέγχου είχε εκκινήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Για τους γνωστούς λόγους πολιτικής ασυλίας δεν ολοκληρώθηκε. 9,7 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός από κονδύλια του ΕΣΠΑ και άλλους πόρους για επικοινωνιακές δράσεις που αφορούσαν την πρόληψη του καρκίνου, το AIDS, την εποχική γρίπη και την προώθηση των γενοσύμων. Από το ποσό αυτό πληρώθηκαν τελικά σε εταιρείες 3 εκατομμύρια. Το 1,5 εκατομμύριο δόθηκε για την προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων, ενώ θα μπορούσαν να προβληθούν δωρεάν γιατί αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Ενώ μπορεί να το κάνει τζάμπα, το κάνει πληρώνοντας κάποιον ενδιάμεσο. Αυτό είναι σαφής πολιτική ευθύνη της τότε πολιτικής ηγεσίας. Στη συνέντευξη τύπου τα πνεύματα ήταν ιδιαίτερα οξυμένα από την πρώτη στιγμή, καθώς οι δημοσιογράφοι διαμαρτυρήθηκαν για διαρροή του πορίσματος στον τύπο πριν από τη συνέντευξη. Πρωτοφανές για την απρέπεια των χαρακτηρισμών ήταν το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στο δημοσιογράφο Εμίλιο Νεγκή και τον αναπληρωτή υπουργό Παύλο Πολάκη. Ούτε εγώ σας σέβομαι από το Πασέρι. Ούτε εγώ σας σέβομαι από το υπουργό τώρα που μιλάει. Να τελειώνουμε λίγο. Τι σας αυτό. Να μιλήσουμε λίγο. Πού το είσαι να κάνει. Όχι, συγγνώμη. Χαίρομαι που ζητάτε συγγνώμη. Γιατί πολιτικές μπαρούφες δεν λέω. Έτσι δεν συζητάμε. Έτσι δεν συζητάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μαντρόσκυλα τα οποία έχει εξακολουθήσει η διαπλοκή για να μπλοκάρει αυτό που γίνεται, έτσι, δεν μας σταματάει. Το κατάλαβες, δεν πειράζει, έτσι, να αντισταθείς και να τα διεκδικήσεις, έτσι. Λοιπόν, τι είσαι, ούτε Πεκινουά δεν είσαι.